Θα σεντράρει αλλά θα καθυστερήσει και ο Απόλλωνας τώρα θέλει να φύγει με προϋποθέσεις στην κόντρα. Τέσσερις μετρήσεις είναι. Σαγκόη πάει μόνος, περνάει από τον Αμορή, κρατάει μπάλα, περνάει για τον Παπουλή. Μπροστά το Μαντούκα, συγκλίνει, σουτάρει. 1-0 για τον Απόλλωνα, φοβερό γκολ από τον Παπουλή στο 62. Υποδειγματική αντεπίθεση και ιδανικό τελείωμα από τον Φώτη Παπουλή. Στο 62 Απόλλωνας με αυτό το φοβερό πλασέ από τον Ελλαδίτη ανοίγει το σκορ. Τρίτο εφεδινό γκολ του Φώτη Παπουλή, που είχε σκοράρει είχε να σκοράρει τις 19 Οκτωβρίου κόντρα στην ΑΕΚ Κουκλιών. Το κάνει και σήμερα στο ντέρμπι ανοίγοντας το σκορ. Σαγκαστό Σαγκόη να κρατάει όσο χρειάζεται και τον Παπουλή με αυτό το φοβερό πλασέ να νικάει τον Πάρτο που έκανε την προσπάθεια αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον γκολ. Ήταν καταπληκτικό το τελείωμα του Φώτη Παπουλή, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια νομίζω αυτόν τον κόρτο. Ο Δημητρίου, Μιλάνοφ γέμισμα, αποκρούει και ο Απόλλωνας φεύγει. Ο Πέδρο ένας εναντίον ενός με τον Βάτερμαν. Θα τσιπήσει την μπάλα και θα κλειδώσει την νίκη για τον Απόλλωνα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα κουβάρι οι παίκτες του Απόλλωνα και ο Πάγκος με τον Ζωάο Πέδρο να διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Σφύριξε και την λήξη ο Βασίλης Δημητρίου με την επίτευξη του γκολ σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ενώ το Αποέλ θα δώσει το αιώνιο ντέρμπι με την Ομόνια ως γηπεδούχος. Εδώ ξανά το τελευταίο γκολ, το ψύχρεμο τελείωμα από τον Ζωάο Πέδρο, με το οποίο οι γηπεδούχοι διαμόρφωσαν το τελικό 2-0.